Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για γενική παρακολούθηση. Ο κύριος Χρήστος Ηλία λοιπόν έτοιμος για να σφυρίξει για πρώτη φορά. Μια Σαλαμίνα στην ένατη θέση της βαθμολογίας με 18 βαθμούς. Αμέσως πιο κάτω η Αγία Νάπα με 15, όσο έχει και ο Θέλος. Στην τελευταία θέση η Δόξα με 14. Έναρξης λοιπόν του αγώνα. Ο Τζούρσουρης είναι στην δεξιά πτέρυγα της επίθεσης. Ο Παναγιώτοφ παίζει πίσω από τον Χάπερ και ο Μάρτσεφ στα αριστερά. Περνάει πάλι από τον Εζέ και από τον Αντωνίου και φτάνει στον Μαρκόσκι και αντιμετωπίσει και ένα πρόβλημα τραυματισμού το οποίο ξεπέρασε. Και βρίσκεται σήμερα στην εντεκάδα. Έντερ Μοντέιρο παραχωρεί το πλάγιο ναού, την Νέα Σαλαμίνα η οποία έχει ατυχήσει σε ακόμα έτσι στις περιπτώσεις των νέων παιχτών που ήρθαν και εντάχθηκαν τον Ιανουάριο και με το καλημέρα έδειξαν ότι θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Γκρικαλασβίλη και Μωρίς τραυματίστηκαν σοβαρά, μάλιστα αρκετά σοβαρά. Για να δούμε τον Χάπερ και απέχουν των αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας. Υπολογίζεται ότι θα προλάβουν κάποιους αγώνες στην δεύτερη φάση του πρωταθλήματος. Εζέ. Χάνει ο Τζούρσουρης με φάουλ από τον Εζέ. Έχουμε και κάποιες διαφοροποιήσεις σε σχέση με αυτό που δώσαμε. Με την Νέα Σαλαμίνα, ο Κυριάκου είναι στο αριστερό άκρο της άμυνας, ο Αουρέλιο αγωνίζεται ως αμυντικός χαφ και ο Παπάβα ως δεξί μπακ. Δεν είναι στις θέσεις που τους έχουμε συνηθίσει, τουλάχιστον οι παίκτες οι οποίοι αγωνίζονται συχνά στην ομάδα. Γι' αυτό συγχωρέστε μας το λάθος σε ό,τι αφορά στην πρόβλεψη που κάναμε στο αρχικό σχήμα. Τζούρσουριτς, Μέρτακας, Θεοδόρου πίσω στον Κίττο, πιέζει ο Εζέ. Γίνεται το λάθος στο πλάγιο ναού υπέρ της Νέας Σαλαμίνας. Υπάρχει σκόνη στην ατμόσφαιρα. Ενδεχομένως αυτό να δυσκολεύει την προσπάθεια των παιχτών, είναι ευδιάκριτη. Εκτέλεσε το πλάγιο ναού το Παπάβα. Υπενθυμίζω ότι απουσιάζει λόγω καρτών ο Γκράιμς. Για τον ίδιο λόγο απουσιάζει και ο αριστερός οπισθοφύλακας της Αγίας Νάπας, ο Φιλ Γκέιτ. Λαμπρόπουλος. Το πλάγιο ναού υπέρ της Αγίας Νάπας. Εκτέλεσε ο Φουσκό. Τσιγκουίνι πίσω στον Μπρούξ. Μακριά εκεί που είναι ο Μέρτακας, αφήνει στον Αντωνίου. Κυριάκου, Αουρέλιο. Χάσε την κεφαλιά από τον Θεοδόρου. Φάουλ στην συνέχεια. Από τον Κύπριο μέσο. Εδώ ξανά. Σήκωσε το πόδι. Κυριάκου. Βιλέλα. Φάουλ τώρα και από τον Μέρτακα. Σε ένα σημείο που θα φέρει τους ψηλούς της Νέας Σαλαμίνας. Στην μεγάλη περιοχή του Κιτού. Εδώ ξαναβλέπουμε το φάουλ του Μέρτακα στον Γκλέισον Βιλέλα.
Ο Diego Leon ετοιμάζεται για την εκτέλεση. Στην καρδιά της άμυνας έπιασε την κεφαλιά πρώτα ο Λαμπρόπουλος, στη συνέχεια νομίζω στο κεφάλι του Πάπα χτύπησε η μπάλα και κατέληξε κόρνερ. Σε ζώνη οι παίκτες της Αγίας Νάπας, σε άμυνα χώρου στην περιοχή στην εκτέλεση του κόρνερ. Εκτελεί ο Λεόν, διώχνει ο Κίττος, ο Βιλέλα, Κυριάκου. Αλλάζει πλευρά όμως εκεί είναι μόνο ο Κίττος χωρίς κανένα πρόβλημα. Ενώ ξαναβλέπουμε την προηγούμενη φάση που έφερε το κόρνερ για την Νέα Σαλαμίνα. Μέρτακας, Αουρέλιο, με φάουλ. Ναι, Χριστό. Είναι τις πρώτες οδηγίες από τους δύο τεχνικούς. Ο κύριος Παναγιώτη, ο οποίος ζητά από Εζέ, Λεόν και Πεδρή τον ανεβαίνουν ταχύτατα μπροστά, όπως σε αυτή την φάση, να πιέζουν δούμε τον Εζέ, να δούμε τον Εζέ, ο οποίος θα περάσει την παλιά. Όχι. Έχουμε κόρνερ. Χρήστο, μπορείς να ολοκληρώσεις. Ναι, να πιέζουν ψηλά, ζητάει από, από την τριπλέτ, θα θέλει στην επίθεση, Πεδρή, το Εζέ και Λεόν. Από την άλλη, ο κύριος Αχάζ, ο οποίος ζητά από, να μεταφέρεται γρήγορα το παιχνίδι στο άλλο γήπεδο, να μην καθυστερούν δηλαδή, να βγάζουν την μπάλα εκτός της περιοχής τους οι ποδοσφαιριστές του. Diego Leon στην εκτέλεση και αυτού του κόρνερ. Πέρασε η μπάλα από τον Παπάβα και κατέληξε στον Τζούσουριτς. Απέναντι για τον Χάπερ, προσπαθούν να βγουν γρήγορα στην επίθεση οι φιλοξενούμενοι. Παναγιώτοφ, Φούσκο, περιμένει ο Μάρτσεφ, θα παίξει με ποιον, με τον Μάρτσεφ θα παίξει. Γύρισε την μπάλα στην περιοχή, πρώτο κόρνερ για την Αγία Νάπα, μετά τα πανωτά δύο της Νέας Σαλαμίνας. Και οι φιλοξενούμενοι με τον Ζαχαρία Θεοδόρου σιγά σιγά να πηγαίνει στη γωνία για να εκτελέσει. Πρώτος στην μπάλα ο Εζέ. Μάρτσεφ χάνει από τον Νέντερ Μοντέιρο, Παπάβα, νέο πλαγιό. Παπάβα, λανθασμένο διώξιμο, Παναγιώτοφ, πήγε να αλλάξει με τον Θεοδόρου. Μπάλα έφτασε στον Εζέ, έχασε από τον Αντωνίου, ο οποίος θα πάρει στη συνέχεια το φάουλ. Ηρεμία συστήνει ο κύριος Χρήστος Ηλία στον Εζέ. Φούσκο. Μαρκόσκι, Θεοδόρου. Βλέποντας τον Μέρτακα από την άλλη πλευρά, βγάζει μακρινή πάσα. Στο ένας εναντίον ενός, ο Λευτέρης Μέρτακας. Πάει για την σέντρα. Με τη βοήθεια του Βιλέλα και την παρέμβαση του Κυριάκου διώχνουν τη Σαλαμίνας. Εζέ. Αουρέλιο. Για απέναντι για τον Πεδρίτο. Έκλεισε ο Φούσκο, κέρδισε την κεφαλιά, πάρα στον Μαρκόσκι. Βιλέλα.
Πεδρίτο. Έχασε από τον Αντωνίου με φάουλ, λέει ο κύριος Στοφιλία. Νομίζω την μπάλα παίρνει. Στο 10ο λεπτό συμβαίνουν όλα αυτά. Με τον Diego Leon και τον Marco Aurelio να είναι κοντά στην μπάλα και να ετοιμάζονται για την εκτέλεση. Καλά πόδια και οι δύο. Το δεξί ο Ισπανός, στο αριστερό ο Βραζιλιάνος. Εκτελεί ο Leon. Ο Λαμπρόπουλος έρχεται από πίσω, η μπάλα καταλήγει κόρνερ. Ο Τζούρσουρης νομίζω ήταν ο παίκτης που καθάρισε την φάση. Εδώ ξανά βλέπετε τον Λαμπρόπουλο, βγαίνει μπροστά του ο Τζούρσουρης και παραχωρεί το κόρνερ. Μάρκο Αουρέλιο εκτελεί. Εζέ, βγαίνει ο Κίτος, γίνεται κάτοχος της μπάλας και πάει να βγάλει στην κόντρα την ομάδα του όμως ο Κυριάκου. Βγάζει ξανά την Ενέα Σαλαμίνα στην επίθεση με τον Αουρέλιο, ωστόσο να βγάζει μια άσχημη πάσα. Η Δόξα ανοίγει το σκορ, προηγείται της ΑΕΚ με 1-0 με τέρμα του Λόπο. Αποτέλεσμα το οποίο ασφαλώς δεν συμφέρει εντός εισαγωγικών και στις δύο ομάδες που διεκδικούν μαζί με την Δόξα την παραμονή του στην πρώτη κατηγορία. Ο Λεόν κερδίζει ακόμα ένα play on out για τη Νέα Σαλαμίνα. Πήγε ο ίδιος και το εκτέλεσε, Πεδρίτο. Παίρνει το φάουλ από τον Πάπα. Μάρκο Αουρέλιο ξανά στην εκτέλεση. Πρέπει να σφυρίξει ο κύριος Ηλία. Αυτό κάνει τώρα για να εκτελεστεί το φάουλ. Τέλεσε ο Αουρέλιο. Ο Αντωνίου μπροστά από τον Κίτο παραχωρεί το κόρνερ. Ο Diego Leon τώρα για το κόρνερ. Στο δεύτερο δοκάρι πάει μπάλα, περνάει από όλους και καταλήγει out. Ξανά το φάουλ από τον Αουρέλιο. Είναι γνωστό ότι και από τέτοιες θέσεις έχει σκοράρει στο παρελθόν. Έχει πάρα πολύ καλά χτυπήματα. Τώρα το φάουλ είναι υπέρ της Νέας Σαλαμίνας. Προς τα πίσω στον Μπρουξ πάει μπάλα. Λαμπρόπουλος πιο ψηλά από τον Πάπα. Τον μιμήθηκε ο Αντωνίου, έδωσε στον Τζούρτζουριτς. Παπάβα ψύχρεμα στον Μπρουξ. Μοντέιρο.
Πάπα με τον Λεόν. Πάπα, ο οποίος κινείται λίγο πιο μπροστά από τα στόπερ, έχει έτσι έγνοια τον Λεόν. Σε ένα 4-1-4-1 του Γιώργου Κοσμά, τον οποίον βλέπετε εδώ. Είναι συνήθως πιο ψηλά ο Θεοδόρου. Εζέ. Τσιγκουίνι. Διώχνει την μπάλα μακριά. Εκτός σταδίου. Τζούρσουριτς. Χάνει την μπάλα με φάουλ. Από τον Βιλέλα. Σκοράρει ο Παπουλής στο Τσίριο και ο Απόλλων ανοίγει το σκορ με πέναλτι. Στον τέρμπι με την ανόρθωση. Τελέστηκε από τον Θεοδόρο ο Μπάπα, πάει να μπει μπροστά από τον Τσιγκουίνι, ο οποίος τελικά παραχωρεί το κόρνερ. Μέσα από στημένες φάσεις οι δύο ομάδες προσπαθούν να καταστούν επικίνδυνες χωρίς να έχουμε μέχρι στιγμής τη μεγάλη ευκαιρία. Όμως από τη στιγμή που οι στημένες φάσεις διαδέχονται μία την άλλη, ανά πάσα στιγμή μπορεί να έρθει και ευκαιρία και γκολ. Τώρα ο Χάπερ μαζί με τον Μοντέρο θα τα ακούσουν από τον Χρήστο Ηλία. Εκτέλεσε ο Θεοδόρου, διώχνει ο Εζέ, πιο μακριά ο Βιλέλα, ο Φούσκο πιο ψηλά από τον Λεόν, ο Τζούρζουριτς, Μπάπα. Βιλέλα, πέρασε η μπάλα και έφτασε στον Πεδρίτο, στο ένας εναντίον ενός με τον Μέρτακα, προσεγγίζει την περιοχή ο Πεδρίτο και χάνει την μπάλα, ήρθε ο Φούσκο, ο αριστερός ο πιστοφύλακας και έκλεισε, βοήθησε τους συμπαίκτες του κερδίζοντας την μπάλα και στερώντας από τη Νέα Σαλαμίνα μια προϋπόθεση μεγάλης ευκαιρίας. Βιλέλα με τον Μέρτακα, τον Λεόν τώρα. Ξανά ο Βιλέλα. Ο Πάπα ακολουθεί συνέχεια τον Λεόν. Έχει έτσι αναπτυχθεί μια μικροβεντέτα μεταξύ τους. Δόθηκε το φάουλ εκ των υστέρων. Μετά το πλεονέκτημα από τον Χρήστο Ηλία, ο οποίος έκανε και παρατηρήσεις στον Πάπα. Να σφυρίξω, λέει ο κύριος Ηλία. Διέγκο Λεόν, βλέπετε ότι ακόμα μια στιμένη φάση κοντά στη μεγάλη περιοχή της Αγίας Νάπας. Εκτελεί ο Λεόν, έγινε η κεφαλιά, η μπάλα πέρασε ψηλά έξω από τον Παπάβα. Χάπερ, Παναγιώτοφ, Φούσκο, Θεοδόρου. Χάπερ, από μακριά το σούτ ο Μπρουξ,
Από τον Παναγιώτο φέγεται το σουτ. Αντωνίου. Μέρτακας. Παναγιώτοφ. Θεοδωρού. Τζούρστουδιτς. Πάπα. Εδώ γίνεται φάουλ στον Θεοδωρού. Ετοιμάζεται ο Ζαχαρίας, ο Θεοδωρού να εκτελέσει. Για να δούμε την Αγία Νάπα, δεν μπορεί. Ο Μάρτσεφ έκανε την προσπάθεια. Μπάλα κατέληξε στον Μπρουξ. Μαρκόσκι. Λαμπρόπουλος, Πεδρίτο. Ο Φούσκο κέρδισε την μπάλα. Μάρτσεφ. Παναγιώτοφ. Ξακολουθεί να είναι κάτοχος της μπάλας. Έχει τελειώσει το γήπεδο, ωστόσο. Λοιπόν, είμαστε στο 22ο λεπτό, ζωντανή μετάδοση από τη Cita Vision προσφορά του έτοιμου καφέ Mr. Brown. Ένα παιχνίδι το οποίο σημαδεύεται έτσι από την θέληση και το πάθος των ομάδων για να φτάσουν στο ζητούμενο. Μέχρι στιγμής αυτό είναι το κυρίαρχο στοιχείο και οι αρκετές έτσι στημένες φάσεις. Πάμε στον Χρήστο Ανδρονικού, ναι. Το που λες αντικατοπτρίζεται και από τις αντιδράσεις των δύο προπονητών μέχρι στιγμής. Ζουν πάρα πολύ έντονα το παιχνίδι και νομίζω αυτό δείχνει και, και το πόσο μεγάλη σημασία έχει ή δίνουν, αν θέλεις, σε αυτή την αναμέτρηση οι δύο προπονητές. Έχω την εντύπωση ότι μέχρι στιγμής παρακολουθούμε ένα λίγο πολύ ισορροπημένο μάτς με ελαφρώς καλύτερη την Νέα Σαλαμίνα. Προσέχουν και οι δύο ομάδες στα νότα τους, γι' αυτό νομίζω ότι δεν έχουμε δει μέχρι στιγμής την μεγάλη φάση. Πάντως μπορεί το παιχνίδι μέχρι στιγμής να μην έχει αποκτήσει ρυθμό, όμως έχει δύναμη, έχει πάθος και είναι ευδιάκριτα αυτά τα στοιχεία τα οποία παρουσιάζουν οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων. Εδώ γίνεται φάουλ στον Παναγιώτοφ από τον Λαμπρόπουλο. Εδώ ξανά το φάουλ. Ο Ζαχαρίας Θεοδόρου ετοιμάζεται για την εκτέλεση του φάουλ που κέρδισε η Αγία Νάπα. Διώχνει ο Αουρέλιο. Λεόν. Θα κερδίσει την μπάλα ο Βιλέλα και αμέσως θα παίξει πολύ ωραία με τον Λεόν. Ο Εζέ ζητά μπάλα και φεύγει από κανονική θέση. Μπαίνει στην περιοχή τώρα. Υποδεικνύεται σε θέση offside από τον δεύτερο βοηθό, τον Ανδρέα Ανδρέου. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ήταν σωστή η απόφαση από τον βοηθό. Φούσκο. Χαπέρ. Φούσκο. Το πλάγιο υπέρ της Αγίας Νάπας. Στο 24ο λεπτό. Πάντα στο 0-0. Πεδρίτο. Με τον Θεοδόρου. Εκτέλεσε αμέσως. Φούσκο. Ο Χάπερ ζητά μπάλα στον κενό χώρο. Σηκώνει το σημαίακι ο βοηθός. Ο κύριος Ανδρέου είναι ο δεύτερος βοηθός, αυτός που σήκωσε πριν ήταν ο κύριος Χαραλάμπους. Έχει δίκιο και ο κύριος Ανδρέου. Απολογούμε για το λάθος πριν. Εζέ.
κερδίσει ο Αντωνίου και βγάζει παλιά για τον Χάπερ ανάμεσα στους αμυντικούς της Νέας Σαλαμίνας. Δεν τα καταφέρνει. Φούσκο. Ωραία κίνηση από τον Μάρτσεφ. Απέφυγε τον Πεδρίτο. Αποφεύγει και τον Παπάβα. Πάει να γυρίσει στην σέντρα, κερδίζει το κόρνερ. Έχει κερδίσει μέτρα στα τελευταία λεπτά η Γιαννάπα. Και μαζί με αυτά και κάποια στιμένα περισσότερα, όπως αυτό το κόρνερ. Εκτελέσε ο Μπρουκς με το αριστερό χέρι. Ενώ παραμόνευε ο Μαρκόσκι. Και έδωσε στον Λαμπρόπουλο, ο οποίος προσπαθεί να βγάλει γρήγορα τη Σαλαμίνα στην επίθεση. Πέφτει κάτω, κερδίζει το φάουλ από τον Μάρτσεφ. Παίζουν αμέσως παίκτες της Σαλαμίνας. Με τον Αουρέλιο να περνά πάσα μπροστά στον Λεόν. Τρέχει στη γωνία, δεν θα προλάβει. Ενώ εμείς ξαναβλέπουμε την προηγούμενη προσπάθεια από τον Μπρουκς. Λαμπρόπουλος με φάουλ πάνω στον Χάπερ. Ξανά η προηγούμενη φάση. Με το δεξί χέρι ο Λαμπρόπουλος κάνει το φάουλ. Τζούρσουριτς. Χάπερ. Δεν μπόρεσε. Αφήνει την μπάλα ο Παναγιώτοφ και το πλάγιο νάου την υπέρ της Αγίας Νάπας. Ετοιμάζεται ο Λευτέρης ο Μέρτακας. Αουρέλιο. Εζέ. Άλλαξε ωραία με τον Βιλέλα. Πήγε να παίξει με τον Λεόν, έβαλε το πόδι ο Πάπα. Άλλαξε την πορεία της μπάλας, κερδίζουν της Αγίας Νάπας. Θεοδόρου. Μάρτσεφ. Τζουρσουρίτς. Καθαρά την μπάλα ο Λαμπρόπουλος. Το ίδιο έπραξε και ο Χάπερ. Πολλά λάθη βλέπετε από τους παίκτες και των δύο ομάδων. Κυριάκου με προϋποθέσεις αντεπίθεση για την Νέα Σαλαμίνα. Περιμένει ο Εζέ από κανονική θέση. Υποδέχεται ο Βιλέλα. Μπαίνει στην περιοχή ο Βιλέλα. Φέρνει την μπάλα στο δεξί. Κάνει το σουτ. Απλώνει το αριστερό χέρι την τελευταία στιγμή ο Κίτος. Την καλύτερη στιγμή στον αγώνα. Εδώ ξανά υποδειγματική αντεπίθεση από τη Νέα Σαλαμίνα με τον Βιλέλα να συνεχίζει να είναι κάτοχος της μπάλας και να κάνει το σουτ. Κάπου κοντρά η μπάλα πλώνει το αριστερό χέρι ο Κίτος και στερεί το προβάδισμα από την ομάδα της Σαλαμίνας. Εκτέλεσε ο Λεόν, διώχνει ο Πάπα, κερδίζει ο Χάπερ. Βιλέλα. Έντερ, κερδίζει ο Θεοδωρού, τον πιέζει ο Εζέ, Πάπα απομακρύνει την μπάλα εκεί που είναι μόνο ο Κυριάκου, ψύχρεμα παίζει με τον Αουρέλιο, Βιλέλα, Λεόν, Αουρέλιο, ψάχνοντας απέναντι τον Πεδρίτο. Παπάβα. Εζέ κατεβάζει στην περιοχή. Αφήνει το πλεονέκτημα. Και κερδίζουν εκ νέου τη Σαλαμίνα με τον Βιλέλα. Από την πάσα του Εζέ να παίρνει στην περιοχή. Έρχεται ο Παναγιώτοφ να παραχωρεί τον πλάγιο ναό. Αουρέλιο.
διώχνει ο Μέρτακας πιο μακριά ο Τζουρζουρίτς. Έτερ Μοντέιρο πίσω στον Μπρουξ. Σαλαμίνα πίεσε στα τελευταία λεπτά την Αγία Νάπα, έχασε την καλύτερη ευκαιρία στον αγώνα με τον Βιλέλα στο 28ο λεπτό. Μέρτακας, Λαμπρόπουλος και τώρα Λεόν. Εζέ με, ξανά με τον Λεόν. Περιμένει ο Κυριάκου, θα υποδεχθεί την πάρα και θα κάνει την πάσα στον Εζέ. Δεν μπορεί να τη σπρώξει στα δίκτυα. Λαμπρόπουλος το σουτ, πάνω στην πλάτη του Εζέ και έξω. Εδώ ξανά το σούτ από τον Λαμπρόπουλο. Βλέπετε η κατοχή της Πάλας 51% για την Νέα Σαλαμίνα, 49% για την Αγία Νάπα. Είμαστε στο 31ο λεπτό, ζωντανή μετάδοση από τη Cita Vision, προσφορά του έτοιμου καφέ Mr. Brown. Πάντα στο 0-0 οι δύο ομάδες. Με την Σαλαμίνα όσο να περνά ο χρόνος να γίνεται έτσι και πιο απαιτητική στον αγώνα και να πλησιάζει στην επίτευξη του πρώτου τέρματος, χωρίς να τα έχει καταφέρει μέχρι στιγμής. 60 το σημειάκι ο κύριος Χαραλάμπους. Φάουλ υπέρ της Νέας Σαλαμίνας. Εκτελείται προς το μέρος του Πεδρίτο που φεύγει στην πλάτη και γυρίζει προς τα μέσα. Έχουμε κόρνερ. Diego Leon. Εκτελεί. Μοντέιρο πάει για την κεφαλιά. Διώχνουν οι της Αγίας Νάπας. Τρέχει ο Χάπερ. Γυρίζει στον Παναγιώτοφ. Τζούρσουρις δεν μπορεί. Τσιμπουίνι κερδίζει το φάουλ και ο Τζούρσουρις θα δει την κίτρινη κάρτα. Πρώτη στον αγώνα. Εδώ ξανά. Έφυγε η μπάλα και στη συνέχεια έγινε το φάουλ. Ο Τζούρσουρις δεν είναι ανάμεσα στους παίκτες που κινδυνεύουν. Εν ώψη της επόμενης αγωνιστικής, στο όριο είναι η Μπάπα, Μάρτσεφ, Θεοδόρου, Μαρκόσκι και Αντωνίου από την Αγία Νάπα. Λεόν, Μπάπα, Τσικουίνι, Εζέ και Ενρίκε από, από την ομάδα της Νέας Σαλαμίνας. Diego Λεόν. Εκτέλεσε το φάουλ, βγαίνει ο Κίτος με το δεξί χέρι από μακρύ την μπάλα, την κερδίζει ο Τζούρζουριτς και περνά προς την ύπασα ο Κυριάκου, όμως απλώνει το αριστερό πόδι και παραχωρεί το πλάγιον άουτ. Πολύ καλός μέχρι στιγμής. Σοφαρίζει η ΑΕΚ την δόξα στο μακάριο με γκολ του Βάντερ. Παλιά στην περιοχή του Μπρουξ, ελέγχει την φάση, κερδίζει και την μπάλα. Ο οποίος θεωρείται από τον Χρήστο Ηλία ότι εμπόδισε τον αντίπαλο από το να διεκδικεί στην μπάλα. Έκανε χαρακτηριστική κίνηση ο διαιτής. Καθώς μπαίνουμε στο 35ο λεπτό. Εκτελεί ο Τζούρζουριτς. Απόκρουση προς τα πίσω και έχουμε κόρνερ. Ανοίγει το σκόρ του Αποέλ στον τέρμπι των Αιωνίων.
Ο Μουράης, ο παίκτης που σκόραρε εναντίον του Απόλλωνα στο τελευταίο λεπτό, είναι ο σκόρερ και σήμερα. Τζούζουριτς διώχνει ο Αουρέλιο. Παπάβα ετοιμάζεται να εκτελέσει το πλάιον άουτ. Εζέ. Κυριάκου. Κέρδισε την μπάλα ο Αουρέλιο, δεν μπορεί. Μέρτακας. Τζούζουριτς. Μάρτσεφ. Χάνει από τον Έντερ Μοντέιρο. Πεδρίτο. Περιμένει ο Λεόν. Μπροστά και ο Εζέ. Ανεβαίνει με την μπάλα στα πόδια ο Πεδρίτο. Χάνει από τον Αντωνίου. Ποιος πάει να βγάλει στην κόντρα τον Χάπερ. Ελέγχει την φάση ο Μπρούξ. Σήκωσε το σημειάκι ο βοηθός. Μπροστά του η φάση απέναντι ο Λεόν. Μαρκόσκι. Έντερ Μοντέιρο. Κυριάκου, Αουρέλιο, Εζέ, με τον Μέρτακα, να κερδίζει την μπάλα. Περνάει λανθασμένη πάσα μπροστά την οποία κερδίζει ο Αουρέλιο. Κυριάκου, κερδίζει το play or out. Ωραία τον Λεόν, ο Εζέ. Αβία στο λάθος. Είναι προφανές ότι κάποιοι από τους παίκτες, ειδικά της Νέας Σαλαμίνας, είναι έτσι και έτσι φαίνονται κάπως αγχωμένοι, όπως για παράδειγμα ο Εζέ. Λαμπρόπουλος, κεφαλιά προς τα πίσω. Χάπερ. Ωραία κίνηση από τον Παναγιώτοφ, πρόλαβε ο Τσιγκουίνη. Λαμπρόπουλος. Χάνει ο Θεοδόρου, περνά στον Χάπερ ανάμεσα σε δύο αντιπάλους. Κερδίζει την μπάλα, ψάχνει το σούτ. Θα δώσει στον Παναγιώτοφ. Θα γίνει το σούτ από τον Θεοδόρου. Να, καλή στιγμή για την Αγία Νάπα. Στο 38ο λεπτό. Τελευταία φορά λέει στον Λαμπρόπουλο ο κύριος Χριστοσηλία. Διαμαρτυρήθηκε ο Λαμπρόπουλος στην προηγούμενη φάση στο ξεκίνημα. Προφανώς έχει κάτι πει στον διαιτή. Παναγιώτοφ. Αουρέλιο είναι στο έδαφος. Εδώ ξανά. Στο μέτωπο φαίνεται να χτύπησε ο Αουρέλιο. Έξι λεπτά πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, πάντα στο 0-0.
κύριος Μουσκάλης εδώ. Πάντοτε εδώ όταν αγωνίζεται η Νέα Σαλαμίνα. Μπρούξτον Τσιγκουίνι. Μπαίνουμε στο τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου. Αουρέλιο. Κυριάκου. Εζέ. Αουρέλιο, Κυριάκου. Εζέ, πολύ ωραία κίνηση. Θα βρει τον Λεόν στην περιοχή. Βάζει το πόδι ο Πάπα και παραχωρεί κόρνερ. Εδώ ξανά η προσπάθεια από τον Λεόν. Έρχεται ο Πάπα. Έχει γίνει σκιά του μέχρι στιγμή στον αγώνα. Εκτέλεσε ο Λεόν. Διώχνει ο Πάπα. Πιο μακριά ο Τζούρσουριτς. Λάιον άουτ υπέρ της Νέας Σαλαμίνας. Λαμπρόπουλος. Γυρίζει απέναντι, έξω η μπάλα. Δεν θα προλάβει. Καθώς το πλάιο είναι και υπέρ της ομάδας του. Ο Μέρτακας ετοιμάζεται για την εκτέλεση του πλάιου out. Τζούρσοδιτς. Φούσκο. Χάπερ, Πεδρίτο, Πάπα βλέπετε κοντά στον Λεόν, παραχωρεί το πλάιον άουτ. Εζέ. Κερδίζει νέο πλάγιο Εζέ. Εκτελεί ο Λεόν για τον Πεδρίτο αμέσως η παλιά απέναντι. Εκεί που κινείται ο Βιλέλα βγαίνει ο Κίτος. Κερδίζει την μπάλα στον αέρα. Και παίζει αμέσως όμως ο Μοντέιρο θα γυρίσει πίσω στον Μπρούξ. Ακόμα δύο λεπτά για το τέλος χωρίς να υπολογίζουμε χρόνο καθυστέρησης. Βιλέλα. Λεόν, Πεδρίτο, Φούσκο παραχωρεί το κόρνερ. Μάρκο Αουρέλιο στην εκτέλεση του κόρνερ. Στο πρώτο δοκάρι πάει μπάλα προς τα πίσω, μπροστά από την εστία και έξω. Νέο κόρνερ. Εδώ ξανά η εκτέλεση. Η κεφαλιά είναι από τον Τζούρσουριτς. Εκτέλεση ο Λεόν. Διώχνει ο Μπάπα. Έρχεται να κερδίσει ο Βιλέλα, Λεόν, Αουρέλιο, Βιλέλα, παλιά μέσα στην περιοχή, ο Αντωνίου πιο ψηλά, ο Πεδρίτο με τον Φούσκο.
έχει βγει πάλι εκτός αγωνιστικού χώρου. Το πλάγιο υπέρ της Αγίας Νάπας. Ένα λεπτό θα είναι ο χρόνος της καθυστέρησης, 1,5 για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Παπάβα. Πρέπει να έχουμε φάουλ. Χέρι νομίζω δόθηκε. Μάρκο Αουρέλιο. Βλέπουμε το δεξί χέρι του Φούσκο. Στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου μπήκαμε σε χρόνο καθυστέρησης. Μάρκο Αουρέλιο στέλνει την μπάλα στην περιοχή. Κεφαλιά από τον Μάρτσεφ. Πιο μακριά από τον Χάπερ. Νέο πλάγιο. Κυριάκου. Θεοδόρου, δεν μπορεί. Τέλος πρώτου ημιχρόνου, 0-0 οι δύο ομάδες. Όλα λοιπόν έτοιμα για την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Να δούμε τι μας επιφυλάσσει. Με την Σαλαμίνα και τον Λεόν να αποφεύγει τον Παναγιώτοφ και να περνά πάσα στον Πεδρίτο, δυνατή δεν θα την προλάβει. Ετοιμάζεται ο Κίτος για την επαναφορά. Αντωνίου. Μπροστινή πάσα πάνω στον Εζέ. Κεφαλιά από τον Λαμπρόπουλο. Παναγιώτοφ. Κερδίζει ο Πεδρίτο προς την πάσα με τον Εζέ. Βγαίνει ο Κίττος. Παναγιώτοφ. Ο Φούσκο θα κερδίσει το πλάγιον άουτ. Ο ίδιος θα το εκτελέσει. Προς το μέρος του Μάρτσεφ. Με φάουλ κέρδισε την μπάλα από τον Παπάβα. Δεξιόπιστο φύλακα σήμερα της Νέας Σαλαμίνας, απόντος του Σόλομον Γκράιμς. Παναγιώτοφ για τη Νέα Σαλαμίνα το πλάγιον άουτ. Βιλέλα. Κερδίζει ο Τζούρζουρης φάουλ από τον Λαμπρόπουλο. Μερτακάς, Μάρτσεφ, Τζούσουριτς. Αντωνίου στον Μαρκόσκι, πιέζουν οι της Σαλαμίνας. Μπάλα πάει στον Φούσκο. Έντερ κερδίζει και δίνει στον Αουρέλιο. Παπάβα. Έσκαψε την μπάλα για τον Ζε. Ο Πεδρίτο βγαίνει στην πλάτη της άμυνας και μπαίνει στην περιοχή απέναντι από τον Κίττο. Δεν θα κάνει τον κόλ, αποκρούει ο τερματοφύλακας της Αγίας Νάπας σε κόρνερ. Μεγάλη ευκαιρία για τη Νέα Σαλαμίνα στο 48ο λεπτό. Εδώ
Εδώ ξανά ο Πεδρίτο. Εκτέλεσε ο Λεόν. Απομακρύνθηκε η μπάλα. Βιλέλα. Έτερ Μοντέιρο. Εδώ ξανά η προσπάθεια από τον Πεδρίτο. Η κεφαλιά που γίνεται από τον Εζέ. Η κάμερα δεν είναι στην ευθεία για να μπορώ να έχω 100% άποψη σωστή για το κατά πόσο έφυγε από κανονική θέση ο Πεδρίτο. Λεόν. Κόρνερ υπέρ της Νέας Σαλαμίνας. Στο έδαφος είναι ο Χάπερ. Στον αστράγαλο, στο δεξιά αστράγαλο φαίνεται να είναι το πρόβλημα. Σηκώνεται ο Χάπερ, θα πρέπει να αποχωρήσει και στη συνέχεια να επανέλθει. Ο Λεόν ετοιμάζεται για την εκτέλεση του κόρνερ. Παίζει με τον Βιλέλα εκεί κοντά. Σέντρα στην περιοχή, κεφαλιά από τον Λαμπρόπουλο έξω. Εδώ ξανά η κεφαλιά από τον Λαμπρόπουλο. Νέα Σαλαμίνα η οποία 3 λεπτά πριν έχασε την σπουδαία ευκαιρία με τον Πεδρίτο. Κάρτα στον Έτερ. Τον φωνάζει ο κύριος Χριστοσηλία. Του δείχνει την κάρτα. Ναι, γιατί έριξε αγωνιά με το αριστερό χέρι στο πρόσωπο του ποδοσφαιριστή της Αγίας Νάπας, του Μάρτσεφ. Απόφαση η οποία δεν άρεσε στον Νίκο Παναγιώτου. Εκτελέστηκε το φάουλ Τζουρσουρίτς. Απέφυγε τον Λεόν. Θεοδόρου χάνει την μπάλα από τον πλάγιο ράουτ υπέρ της Νέας Σαλαμίνας. Αουρέλιο. Πεδρίτο. Με τον Φούσκο να τον επιτηρεί. Παναγιώτοφ Τζουρσουρίτς. Κερδίζει ο Βιλέλα. Κυριάκου. Βιλέλα. Ξανά στον Κυριάκου. Εζέ. Αουρέλιο. Λανθασμένη πάσα για τον Παπάβα. Αγωνία στην εξέδρα, την κεντρική που φιλοξενεί τους φίλους της Νέας Σαλαμίνας. Στο 53ο λεπτό είμαστε. Τσιγκουίνι. Έχει βγει η μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Όχι, εκτός είναι, λέει ο κύριος Ανδρέου. Τώρα είναι εκτός. Βάλουσε!
Τσούσουδιτς, Κυριάκου, Διέγο Λεόν, Βιλέλα, η σέντρα είναι καλή. Ο Φούσκος στο δεύτερο δοκάρι με ψυχραιμία θα βρει τον Κίττο. Φούσκο. Χάπερ. Μπάμπα. Κάθε τι πάσα για τον Παναγιώτοφ. Διώχνει ο Έντερ. Ο Εζέ γυρίζει προς τα πίσω. Ο Πεδρίτο γίνεται κάτοχος της μπάλας. Βιλέλα. Ο Κυριάκου θα βρει τον Αουρέλιο. Βιλέλα. Μπαίνει στην περιοχή. Κάνει και το σούτ, είναι άστοχο. Η Σαλαμίνα δημιουργεί τις προϋποθέσεις. Είναι η τρίτη τελική προσπάθεια στο... αν μπορεί να λογιστεί τελική προσπάθεια. Καθώς η μπάλα κατέληξε πλάγιον out. Μια εξαιρετική ευκαιρία με τον Πεδρίτο. Πολύ καλή προϋπόθεση αυτή που δεν μεταφράστηκε σε κάτι καλύτερο. Υπήρξε και η κεφαλιά του Λαμπρόπουλου πριν από λίγο. Το κύριο χαρακτηριστικό στα πρώτα 10 λεπτά του δεύτερου χρόνου είναι ότι γίνεται πιο πιεστική η Νέα Σαλαμίνα. Ενώ ο Νίκος Παναγιώνοτη ετοιμάζει αλλαγή. Μόλις είσαι έτοιμος, Χρήστο, να μας πεις. Θα μπει στο γήπεδο σε λίγο, ναι. Ο Ιωάννης ο Κούσουλος, να δούμε ποιον θα αντικαταστήσει. Παλιά για τον Λεόν, ο Φούσκο την κεφαλιά, ο Μπάπα και ο Πεδρίτο, φάουλα από τον Μπάπα. Χαμηλά με το δεξί πόδι. Τον Λαμπρόπουλο θα αντικαταστήσει ο Νίκος ο Παναγιώτου. Διέκο Λεόν και Μάρκο Αουρέλιο. Από ένα σημείο στο οποίο μπορούν να γίνουν επικίνδυνοι, ειδικά ο Αουρέλιο, αριστερό πόδι. Ο Λεόν θα εκτελέσει πάνω στο τείχος, στο κεφάλι του Αντωνίου. Κερδίζει ο Πεδρίτο. Ο Κυριάκου βγάζει για τον Έντερ Μοντέιρο, απέναντι για τον Λεόν ο Μπάπα. Ο Λαμπρόπουλος θα κάνει το σου, πέφτει ο Κίττος και αποκρούει, ενώ είναι στο έδαφος του Αντωνίου. Μάρτσε, ούτε αυτός έχει αντιληφθεί ότι οι συμπαίκτες του είναι στο έδαφος. Ακόμα μια καλή προσπάθεια με προϋποθέσεις από την Νέα Σαλαμίνα στη συνέχεια της φάσης. Εδώ είναι, χτύπησε πάνω στο κεφάλι του η μπάλα. Και στην συνέχεια της φάσης ο Λαμπρόπουλος γίνεται κάτοχος της μπάλας. Κάνει το πλασέ, πέφτει ο Κίττος και αποκρούει. Ο Παπουλής πετυχαίνει και δεύτερο γκολ στο Τσίριο και ο Απόλλων προηγείται με 2-0. Της ανόρθωσης. Α, ακυρώθηκε τον κόλ όπως με ενημερώνουν. Η αλλαγή έγινε στο μεταξύ. Ο Κούσουλος πήρε τη θέση του Λαμπρόπουλου. Μάρτσεφ.
Διώχνει ο Έντερ. Λεόν δεν θα προλάβει. Ακόμα ένα play on out για την ομάδα της Αγίας Νάβας, η οποία πρέπει να πω ότι πέρασε το πιο δύσκολο της 15 λεπτό στο παιχνίδι. Μπήκε πιο επιθετικά η Νέα Σαλαμίνα και δημιούργησε τις προϋποθέσεις για να ανοίξει το σκορ. Εζέ. Αουρέλιο. Κυριάκου. Τσιγκουίνι. Τε Χριστό. Αλλαγή της Αγίας Νάπας. Ο Αντόλεκ ήταν έτοιμο να μπει στο γήπεδο. Τώρα δεν ξέρω. Τον βλέπω να. Δεν ξέρω αν θα γίνει εν τέλει αλλαγή. Μπορεί να αλλάξει γνώμη ο κύριος. Μπορεί, μπορεί. Βιλέλα. Κούσουλος. Βιλέλα. Κυριακού. Παλιά στην περιοχή ο Κίττος χωρίς κανένα πρόβλημα. Μοντέιρο. Φούσκο. Βιλέλα πίσω στον Κυριάκου. Η ΑΕΚ πετυχαίνει δεύτερο γκολ. Στο Μακάριο ανατρέπει τα σε βάρος της δεδομένα και προηγείται της Δόξας εκεί. Ένα αποτέλεσμα που ενδιαφέρει και τις δύο ομάδες που αγωνίζονται εδώ στο Αμόχωστος. Τέλεσε το πλάγιο νέο το Μέρτακας, κεφαλιά από τον Τσιγκουίνι. Εζέ δεν μπορεί. Μπάμπα. Αντωνίου πίσω στον Κίττο. Πιέζει ο Εζέ, κάνει την μπάλα ο Κίττος και με δεύτερη προσπάθεια την μαζεύει. Εδώ ξανά πάει να τριπλάρει ο Κίττος. Βάζει το πόδι ο Εζέ, στη συνέχεια ωστόσο πέφτει ο τερματοφύλακας και γίνεται κάτοχος της μπάλας. Ένα φάουλ έτσι που προκαλεί την αντίδραση του Αουρέλιο, δόθηκε υπέρ της Αγίας Νάπας. Φαίνεται να παίρνει την μπάλα ο Αουρέλιο. Όμως ο τρόπος που υψώνει το πόδι έρχεται και σε μικρή επαφή με τον Χάπερ. Στον Αουρέλιο έχει δοθεί και κάρτα. Παραλαμβάνω γιατί ύψωσε το πόδι με προτεταμένες τις τάπες. Νέο φάουλ από τον Λεόν στον Θεοδόρου. Βασίλης Δημητρίου, ο τέταρτος διαιτητής. Ένα από τα πρόσωπα που συζητήθηκαν ιδιαίτερα τα τελευταία 24 ώρα. Έχοντας την συμπαράσταση σύσσωμου του ποδοσφαιρικού κόσμου. Λεόν. Βιλέλα. Θα κάνει την σέντρα. Περνάει πάρα από τον Εζέο. Μπάπα.
πανταχού παρόν εκεί. Μπροστά από τα στόπερ έχει καθαρίσει πάμπολες φάσεις μέχρι στιγμής στον αγώνα. Ο Κυριάκου στον Εζέ. Βιλέλα. Εζέ. Ψάχνει τρόπο να βρει στήριγμα ή να σουτάρει. Πάει να πάει στον Κούσουλο. Θα κάνει το σουτ και θα στείλει την μπάλα πάνω από την εστία του Κίτσου. Όσο περνά ο χρόνος, η πίεση αυξάνεται από πλευράς της Σαλαμίνας. Η καλύτερη στιγμή ήταν με τον Πεδρίτο στο δεύτερο ημίχρονο. Υπήρξαν ωστόσο αρκετές φάσεις που θα μπορούσε να ανοίξει το σκορ. Με τον Λαμπρόπουλο, με τον Βιλέλα. Για να δούμε τον Πεδρίτο με τον Φούσκο. Και τον Μαρκόσκι να έρχεται και να καθαρίζει. Ετοιμάζουν τώρα την αλλαγή από πλευράς της Αγίας Νάπας ο κύριος Κοσμάς. Βλέποντας την ομάδα να πιέζεται, θα ρίξει μέσα τον Άντολεκ, τον Κροάτη. Παναγιώτοφ. Κέρδισε ο Κούσουλος, ο οποίος μπήκε καλά στον αγώνα. Ο Φούσκο παραπάει στον Κυριάκο. Βάζει αλλαγή και ο Νίκος ο Παναγιώτου. Για να δούμε τον Εζέ, θα χάσει μοναδική ευκαιρία. Ως μη γενόμενη φάση ήταν σε θέση offside. Και ήταν και η τελευταία προσπάθεια, θα τον αντικαταστήσει ο κύριος Παναγιώτου. Νομίζω ότι να το σταματήσω, αν μπορείτε να μου το ξαναδώσετε, παιδιά. Νομίζω ότι την στιγμή... Να το αφήσουμε, να το δούμε τη στιγμή που γίνεται η πάσα. Έχω την εντύπωση ότι είναι οριακά καλυπτόμενος ο Εζέ. Τώρα θα γίνει αλλαγή και θα δώσει τη θέση του στον Ενρίκε. Εδώ ξανά βλέπετε, μας βοηθάει και το χόρτο λίγο. Είναι οριακά, οριακή είναι η φάση. Βγάζει τον Τζουρζουριτς και θα βάλει τον Άντολεκ ο κύριος Κοσμάς. Υπήρξαν έτσι και κάποιες διαμαρτυρίες για την κίνηση του Νίκου του Παναγιώτου να αποσύρει τον Εζέ. Αν και είναι προφανές ότι δεν έκανε καλό παιχνίδι μέχρι τώρα, σήμερα. Χάπερ. Μέρτακας. Θα κρατήσει την μπάλα. Περιμένει ο Χάπερ. Κρατάω και να δώσω. Ενρίκε. Πεδρίτο. Περιμένει απέναντι ο Ντιέγκο Λεόν. Κατεβάζει την μπάλα στην περιοχή. Και σεντράρει για τον Ενρίκε. Έπιασε την κεφαλιά δύναμα. Μπάλα στην κατοχή του Κίτου. Κεφαλιά από τον Έντερ Μοντέιρο. Κέρδισε ο Κυριάκου, ποιος κάνει εξαιρετικό παιχνίδι. Ενδεχομένως ο καλύτερος παίκτης της Νέας Σαλαμίνας σήμερα. Εδώ δεν μπορεί να βρει τον συμπαίκτη του, διώχνει ο Αντωνίου. Βγαίνει η Αγία Νάπα στην αντεπίδεση. Με τον Παναγιώτοφ.
Υπάρχει παίκτη στο έδαφος. Οδηγίες από τον Νίκο Παναγιώτου στους παίκτες του και αυτός ζει με πολύ μεγάλη ένταση το μάτς, είναι πολύ σημαντικό. Εξέδρα των Σαλαμινέων. Δίνει τη θέση του στον Άντολεκ. Τελέστηκε το κόρνερ ο Κίττος με τις γροθιές του, απομακρύνει ο νεοεισερθόν Άντολεκ. Κέρδισε ο Βιλέλα, επέστρεψε με σέντρα. Ο Έτερ την κεφαλιά από κοντά στην αγκαλιά του τερματοφύλακα Κίττου. Εδώ ξανά, εντελώς μόνος, αφύλακτος. Πεδρίτο. Τον Φούσκο. Έκανε λάθος, κέρδισε της Αγίας Νάπας με τον Χάπερ τώρα. Η Αγία Νάπα, η οποία δεν έχει απειλήσει στο δεύτερο ημίχρονο, ψάχνει να βρει μια ευκαιρία στην αντεπίθεση. Για να δούμε τώρα τον Μέρτακα, τον Μάρτσεφ. Φάουλα από τον Ενρίκε. Κάτω έγινε το φάουλ με το δεξί πόδι του Ενρίκε. Ο Μάρτσεφ μένει στο έδαφος. Εμείς ξαναβλέπουμε την ξεκάθαρη ευκαιρία με τον Έντερ Μοντέιρο από κοντά να κάνει την κεφαλιά. Η μπάλα πηγαίνει κατευθείαν στα χέρια του Κίττου. Ξανά και ξανά βλέπετε με δεύτερη κίνηση κάτω χαμηλά το φάουλ από τον Ενρίκε. Κανονική θέση ο Άντονεκ από την κεφαλιά του Χάπερ. Βλέπετε λίγο πιο μπροστά ο Άντονεκ. Ενρίκε. Άντονεκ. Τσιγκουίνι. Βιλέλα. Ο Μπάπα σταματά και πάλι τον Λεόν. Παλιά στην πλάτη της άμυνας ο Μάρτσεφ βγαίνει απέναντι από τον τερματοφύλακα, πλασάρει και στέλνει την μπάλα έξω. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Αγία Νάπα. Αυτό που λέγαμε και πριν, έψαχνε στην κόντρα μια φορά να απειλήσει, να κάνει τη ζημιά. Ο Μάρτσεφ δεν θα τα καταφέρει.
μόνος εντελώς απέναντι από τον Μπρουκς. Βιλέλα. Κούσουλος. Λαθασμένη πάσα ψύχρεμα ο Αντωνίου. Παναγιώτοφ. Τσικουίνι. Μοντέιρο. Παπάβα. Μοντέιρο. Βάζει το πόδι ο Ενρίκε. Ο Αντωνίου πίσω ψύχρεμα στον Μαρκόσκι. Ο Μαρκόσκι στον Αντωνίου, με συγχωρείτε. Ο Μοντέιρο κάνει σοβαρό λάθος και ο Άντολεκ βγαίνει με προϋποθέσεις. Δίνει λαθασμένη πάσα ωστόσο, καθώς δύο παίκτες ήταν κοντά του και δεν κατάφερε να βρει έναν εκ των δύο και η προϋπόθεση κάνει φτερά για την Αγία Νάπα. Είναι στο έδαφος ο Θεοδόρου. Ναι, Χρήστο, σε ακούμε. Μεγάλη αγωνία. Είναι λογικό και αυτή η ένταση που επικρατεί στον αγωνιστικό χώρο στους πάγκους μεταφέρεται και στην εξέδρα. Τουλάχιστον στο σημείο που βρίσκομαι εδώ, βλέποντας ναι. πίσω μου, οι πλήστοι είναι όρθιοι και παρακολουθούν με πολύ μεγάλη αγωνία το παιχνίδι. Είναι τέτοια η κρισιμότητα του που αντιλαμβάνεσαι. Το ζουν όλοι πάρα πολύ έντονα. Αουρέλιο. Παλιά για τον Λεόν. Ο Φούσκο κέρδισε την κεφαλιά και ο Χάπερ την μπάλα. Διώχνει μακριά ο Πάπα. Έντερ. Κυριάκου. Χάπερ. Έχασε από τον Παπάβα. Λεόν. Παλιά πέραντι. Διώχνει ο Μαρκόσκι. Πάσα του δεν θα περάσει. Η μπάλα καταλήγει στον Κούσουλο. Στην Σανχέρι. Δεν υπάρχει κάτι, λέει ο διαιτητής. Βιλέλα. Αντωνίου. Μάρτσεφ. Το πλάγιο να ότι υπέρ της Αγίας Νάπας. Βλέπετε και πώς ζει το παιχνίδι. Ενώ εμείς ξαναβλέπουμε την προηγούμενη φάση. Όχι, δεν υπάρχει χέρι. Κολλημένος όμως, εκεί χτυπάει η μπάλα. Το χέρι πολύ κοντά στο σώμα. Ούτε αφύσικη θέση, ούτε πρόθεση. Σωστός ο κύριος Ηλία. Μοντέιρο. Για να γίνει το λάθος. Μια Σαλαμίνα η οποία έχει χάσει τον ρυθμό της από τη στιγμή που δόθηκε η ευκαιρία στην Αγία Νάπα να μπει στο μάτς και δεν την αξιοποίησε ο Μάρτσεφ. Από εκείνο το χρονικό σημείο η Νέα Σαλαμίνα δεν έχει φτιάξει φάση. Πεδρίτο. Εκτέλεσε ο Φούσκο το πλάγιον άουτ. Ο Έτερ Μοντέιρο επαναφέρει. Πίσω στον Μπρουξ η μπάλα.
Ενώ απομένουν 11,5 λεπτά για το τέλος, χωρίς να υπολογίζουμε χρόνο καθυστέρησης. Κούσουλος χάνει την μπάλα από τον Μαρκόσκι. Μέρτακας πετυχαίνει και τρίτο γκολ και επί της δόξας προηγείται με 3-1 στο Μακάριο. Η σέντρα στην περιοχή. Ο Παπάβα θα διώξει σε κόρνερ ενώ παραμόνευε ο Χάπερ. Θεοδόρου στην εκτέλεση του κόρνερ. Βιλέλα. Λεόν. Ξανά στον Βιλέλα. Αυτός τον Πεδρίτο. Πάει τώρα σε έναντιον ενός με τον Φούσκο. Για να δούμε. Και κίτρινη κάρτα στον Φούσκο. Πρέπει να έχει υποδειχθεί από τον κύριο Ανδρέου το φάουλ. Και στη συνέχεια σφύριξε ο κύριος Ηλία. Με το δεξί χέρι υπάρχει επαφή. Κοιτάξτε το δεξί χέρι του Φούσκο. Τη στιγμή που πάει να γίνει κάτοχος της μπάλας. Εδώ φαίνεται έτσι να ακουμπά με περισσότερη ένταση. Νομίζω ότι είναι εκτός περιοχής. Ο Μάρκο Αουρέλιο έχει στήσει την μπάλα και ετοιμάζεται για την εκτέλεση. Καθώς συμπληρώνουμε 81 λεπτά παιχνιδιού, αγωνία εδώ στο αμόχωστος. Αουρέλιο εκτελεί, πάει χαμηλά η μπάλα, δεν θα περάσει. Ο Χάπερ θα την κερδίσει. Έκανε το τάκλι του Αουρέλιο, out. Εδώ ξαναβλέπουμε την φάση από την αρχή. Χτύπησε η μπάλα πάνω στον Μπάμπα, έπεσε, κέρδισε κάποια πολύτιμα δευτερόλεπτα. Χάπερ. Κούσουλος. Βιλέλα. Κυριάκου. Έντερ. Τσιγκουίνι. Παλιά για τον Ενρίκε. Πρώτο στην μπάλα ο Αντωνίου. Στο 83ο λεπτό είμαστε. Κανή μετάδοση από την Cita Vision. Προσφορά του έτοιμου καφέ Mr. Brown. Σαλαμίνα με τον Λεόν. Κανένα πρόβλημα για τον Κίττο. Άντολεκ. Από τον Κούσουλο πίσω στον Μπρουξη μπάλα που απομακρύνει. Ο Μπάμπα. Διώχνει ο Τσιγκουίνι. Πεδρίτο. Έπεσε μαζί με τον Φούσκο. Φάουλ. Υπέρ της Αγίας Νάπας. Στο πέσιμο νομίζω του Πεδρίτο. Ισοφαρίζει η Ομόνοια στον τέρμι των αιωνίων. Σκόρερ ο Φοφανά. Βλέπετε, πέφτοντας ο Πεδρίτο κάνει το φάουλ.
Άντολεκ. Πάσα από τον Μέρτακα στον Άντολεκ. Δεν θα προλάβει, αφήνει και ο Τσιγκουίνι. 6 λεπτά πριν από το τέλος. Να δούμε τι μας επιφυλάσσει αυτό το πολύ σημαντικό παιχνίδι. Θα ρίξει και τον Σταυρινό μέσα ο Νίκος ο Παναγιώτου και θα βγάλει τον Αουρέλιο. Ενώ τώρα η Σαλαμίνα βγαίνει με προϋποθέσεις με τον Βιλέλα. Θα περάσει την παλιά απέναντι εκεί που κινείται ο Ενρίκε. Ο Χάπερ. Δεν υπάρχει φάουλ μπροστά από τον κύριο Ανδρέου Φάση. Εδώ ξανά. Υπάρχει μια επαφή όμως δεν νομίζω να είναι φάουλ αυτό το πράγμα. Σωστός ο βοηθός. Γίνεται η αλλαγή με τον Σταυρινό Κωνσταντίνου. Να παίρνει θέση. Τσιγκουίνι, Παπάβα. Μπάλα πίσω στον Μπρουξ. Ένταση μεγάλη στην εξέδρα των φίλων της Σαλαμίνας. Πολύ μεγάλη αγωνία. Το πλάγιον out υπέρ της Νέας Σαλαμίνας. Εκτελεί ο Λεόν. Παπάβα, νέο πλάγιο. Πάπα, διώχνει ψηλά. Παρά είναι εντός αγωνιστικού χώρου. Παναγιώτοφ, της δίνει ξανά ύψος. Κούσουλος χάνει από τον Άντολε, κερδίζει ο Πεδρίτο. Ο Πάπα θα διώξει σε κόρνερ. Diego León. Εκτέλεσε ο Λεόν. Πέρασε η μπάλα. Το σούτ από τον Σταυρινό Κωνσταντίνου αποκρούει ο Κίττος σε κόρνερ. Εδώ ξανά η εκτέλεση του κόρνερ. Στο ύψος της περιοχής, αμέσως το σούτ, η απόκρουση από τον Κίττο. Diego León. Εκτελεί, διώχνει ο Μπάμπα. Lion out υπέρ της Νέας Σαλαμίνας. Ο Βιλέλα και ο Λεόν. Παπάβα. Η Αγία να πάμε προϋποθέσεις με τον Παναγιώτοφ. Περιμένει ο Μάρτσεφ απέναντι, εκεί πάει η μπάλα. Θα κάνει το σουτ. Πάνω στα πόδια του Κυριάκου, κερδίζει ο Βιλέλα. 5 παίκτες σε ένα μήνα συμμετέχουν στην επίθεση όμως. Ο Αντωνίου διώχνει. Και ο κύριος Κοσμάς φωνάζει τους παίκτες της Αγίας Νάπας να γυρίσουν γρήγορα πίσω. Λεόν. Περιμένει ο Ενρίκη απέναντι. Ξανά ο Diego Λεόν. Θα κάνει την σέντρα. Βγήκε ο Κίττος. Yeah.
ετοιμάζει τον Τζορτζή και θα βγάλει τον Μάρτσεφ ο κύριος Κοσμάς. Παναγιώτοφ, Μάρτσεφ, Κυριάκου παραχωρεί πλάγιον άουτ. Τώρα θα γίνει αλλαγή. Ο Τζορτζής λοιπόν, ενώ συμπληρώνουμε τα 90 λεπτά Χρήστο και περιμένουμε με αγωνία να μάθουμε και τον χρόνο καθυστέρησης. Χάπερ. Νάτος, 5. 5 λεπτά ο χρόνος καθυστέρησης. Έχουμε δρόμο ακόμα. Φάουλ υπέρ της Νέας Σαλαμίνας. Έγινε από τον Μέρτακα που βρέθηκε πολύ μπροστά. Το πλάγιο υπέρ της Σαλαμίνας. Κίτρινη κάρτα στον Θεοδόρου. Είδατε ξανά τι συνέβη. Θεοδόρο, ο οποίος δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή στον επόμενο αγώνα, έχει κάνει τις κίτρινες 6. Πέρασε το πρώτο από τα 5 λεπτά της καθυστέρησης, Πεδρίτο. Λεόν. Γυρίζει την μπάλα από κρούιο Κίτρος. Φούσκο. Τέσσερα ένα προηγείται η ΑΕΚ της Δόξα στο Μακάριο. Ο Κούσουλος. Ο Θεοδόρου. Παπάβα. Κούσουλος. Σταυρινός θα δώσει στον Λεόν. Τον κλείνει ο Φούσκο. Πέφτουν και οι δύο κάτω. Εδώ ξανά η φάση. Πέφτει ο Φούσκο, νομίζω ότι εμποδίζει τον. Είναι εντός παιδιάς η μπάλα. Και τρίτη αλλαγή, βγαίνει έξω ο Χάπερ. Και ποιος μπαίνει, Χρήστο, δεν σε προλάβα. Μέσος. Τον αντικαθιστά ο Μέσος. Τελικό αποτέλεσμα στο γειτονικό, Αντώνης Παπαδόπουλος, ο Θέλος ΑΕΛ 0-0. Ένα αποτέλεσμα που ενδιαφέρει τις δύο ομάδες σε ό,τι αφορά στην βαθμολογική θέση του Οθέλου και στη συγκομιδή του. Ο Μέσος τον Μέρτακα. Λανθασμένη πάσα, έρχεται να κερδίσει ο Ενρίκε. Σαλαμίνα βγαίνει στην επίθεση. Βιλέλα. Πλάγιον άουτ υπέρ της Νέας Σαλαμίνας. 1,5 λεπτό ακόμα. Κούσουλος. Τελικό και στο Δασάκι 0-0. Ο Εθνικός με τον Ερμή. Φούσκο. Ο πλάγιον άουτ υπέρ της Σαλαμίνας.
εκτελέστηκε από τον Έντερ Μοντέιρο. Κυριάκου, βαθιά παλιά με στόχο τον Ενρίκε, περνάει μπάλα, γίνεται φάουλ επιθετικό πάνω στον Αντωνίου από τον Ενρίκε. Ο Απόλλων τώρα πετυχαίνει το δεύτερο του γκολ στον αγώνα με την ανόρθωση με τον Γκέγκε. 2-0, καθαρίζει τον ντέρμπι εκεί. Έντερ Μοντέιρο, ακόμα 25 δευτερόλεπτα για το τέλος. Κούσουλος, φάουλ υπέρ της Αγίας Νάπας. Βλέπει το ρολόι του Χριστοσηλία. Η Αγία Νάπα θα έχει την τελευταία φάση στον αγώνα, τη δυνατότητα να πετύχει ένα γκολ. Για να δούμε. Εκτέλεσε ο Θεοδόρου, ο Μπρούξ αποκρούει. Βλέπει το ρολόι ο Χριστοσηλία. Τέλος της αναμέτρησης. 0-0 Νέα Σαλαμίνα, Αγία Νάπα. Αποτέλεσμα περισσότερο που ευνοεί την φιλοξενούμενη ομάδα, υπό την έννοια ότι η Νέα Σαλαμίνα ήταν καλύτερη, έφτιαξε περισσότερες φάσεις, όμως το επιθετικό της πρόβλημα φάνηκε και σε αυτό το παιχνίδι. Δεν μπόρεσε να μετουσιώσει την υπεροχή της σε μεγάλα κομμάτια αυτού του αγώνα. Και έτσι ο Νίκος ο Παναγιώτου μένει σε ακόμα μια αγωνιστική χωρίς την χαρά της νίκης. Στους τελευταίους 6 αγώνες η ομάδα του έχει 2 ισοπαλίες και 4 ήττες.